Συναντήθηκε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καβάλας με τα λίγα θέματα της ημερήσιας διάταξης να περνούν ομόφωνα εκτός από ένα. Αυτό της επιλογής αναδόχου για την εκπόνηση των μελετών του νέου κλειστού γυμναστηρίου. Το γυμναστήριο θα κατασκευαστεί στο Περιγιάλι και είναι 3.000 θέσεων. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης, ο τόπος της ζωής μας, Μάκης Παπαδόπουλος, επεσήμανε πως ο Δήμος δεν είναι σε θέση να συντηρεί σωστά τις ήδη υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλώνοντας πως τα γήπεδα του Δήμου έχουν ανάγκες που δεν καλύπτονται και για τον λόγο αυτό επέλεξε να μην εγκρίνει την επιλογή του αναδόχου που θα εκπονήσει τις μελέτες για ένα καινούριο γυμναστήριο. Με τις αθλητικές υποδομές θα πω δύο βασικά θέματα για να τα γνωρίζουν, γιατί υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Όπως είναι πρώτον η συντήρηση των αθλητικών υποδομών, ξέρετε δεν υπάρχει κανένα συντηρητής πουθενά, είναι ελάχιστα πράγματα. Ρημάζουν όλες οι αθλητικές υποδομές. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα με ένα σχεδιασμό και να φτιάξουμε τις αθλητικές υποδομές που υπάρχουν ήδη. Το τρίτο που θέλω να πω για τη μελέτη, γιατί θα δεσμευτούν χρήματα για πολλά χρόνια, για τη μελέτη που θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν τώρα και γίνεται ένα διαγωνισμός. Ναι. Η μελέτη αυτή είναι απλή, γιατί τους το προτείνουμε χρόνια με τη Γενική Γραμματεία του Αθλητισμού που έχει φτιάξει όλες τις αθλητικές υποδομές στη χώρα, να μπορέσουν πραγματικά να ζητήσουν μια παρόμοια μελέτη, να κάνουμε μια επικαιροποίηση και αν θέλουμε να προχωρήσουμε σε ένα μεγαλόπνο έργο, να το κάνουμε με πολύ ελάχιστα χρήματα. Και όχι να δεσμεύουμε και να υποθηκεύουμε έτσι το μέλλον του αθλητισμού, κάνοντας έτσι εκθέσεις ιδεών ή οτιδήποτε άλλο σχέδιο στη Δημοτική Αρχή. Και θα πω πρώτον, κύριε Νεφρέμ, ότι εμείς είμαστε ξεκάθαρα υπέρ νέων αθλητικών οικοδομών. Αλλά αυτών έτσι, που θα καλύπτουν, θα έλεγα, τις ανάγκες των αθλητικών σωματείων και των δημοτών. Ξέρετε, το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα. Δεν είμαστε υπέρ ενός μεγάλου έτσι, αθλητικού κέντρου ή γυμναστηρίου που θα κοστίσει πολύ και θα καθυστερήσει πολύ περισσότερο. Είμαστε όμως υπέρ δύο-τριών νέων υποδομών, ειδικών για προπονήσεις, τα λεγόμενα προπονητήρια, που είναι πολύ πιο, ξέρετε, απαραίτητα στα σωματεία, τους αθλητές και τους γονείς. Και αν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι καινούριο, μπορούμε με τα ίδια χρήματα που θα δώσουμε για μια υποδομή να φτιάξουμε τρεις υποδομές πολύ πιο χρήσιμες και πολύ πιο γρήγορα και με πολύ λιγότερα χρήματα. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε χρήματα για εργασίες συντήρησης και αδειοδότησης στις υποδομές που ήδη υπάρχουν. Γιατί ξέρετε, πολλά κτίρια ρημάζουν και δεν έχουν μάλιστα αθλητικές υποδομές και μάλιστα δεν έχουν και αδειοδοτήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα γήπεδα της αρμοδιότητας του Δήμου Καβάλας δεν έχουν συντηρηθεί σωστά και δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζεται. Δεν υπάρχει στρατηγική, δεν υπάρχει σχεδιασμός για τον αθλητισμό και δεν βάζουν προτεραιότητες στο Δήμο και στη Δημοτική Αρχή. Αυτά είναι τα προβλήματα. Γι' αυτό λέμε, μιλάμε πάντοτε για κακό διαχείριση, για κακό προγραμματισμό και ανοργανωσία. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και ενώ τους δίνουμε και τους προτείνουμε το τι πρέπει να κάνει και το πώς πρέπει να κινηθούμε, ειδικά στον αθλητισμό, δυστυχώς η Δημοτική Αρχή ούτε αφουγκράζεται, ούτε απαντάει στα καθημερινά προβλήματα του αθλητισμού. Γιατί αν πραγματικά ήθελε να απαντήσει άμεσα στα προβλήματα του αθλητισμού στην Καβάλα, θα έπρεπε ήδη να φτιάξει τις υποδομές που υπάρχουν. Δεν μπορεί ο καβαλιώτης και ο επισκέπτης αθλητής να επισκέπτεται το γήπεδο στην περιοχή των Ποταμουδίων, να επισκέπτεται το Δήμογλου στην Καλαμίτσα ή το Αφή Καραγιάννη και να είναι σε αυτή την κατάσταση. Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε ομόφωνα και η πρόσληψη μέσω προγράμματος αναγκαίου προσωπικού για το βοήθεια στο σπίτι. Προσωπικό που είναι για την έρυθμη λειτουργία όσων έχουν πραγματική ανάγκη για βοήθεια στο σπίτι. Υπάρχουν καταρχάς διάφορα προβλήματα στη Δημοτική Αρχή, διότι δεν κατανοούν ότι όσο πιο γρήγορα παίρνεις αποφάσεις και σχεδιάζεις, δηλαδή κάνεις ένα καλό προγραμματισμό, τόσο δεν θα πέφτεις έξω από τις απαντήσεις που πρέπει να δίνεις στην κοινωνία. Σήμερα υπάρχουν δημοτικοί υπαλλήλοι που δεν έχουν πληρωθεί. Γιατί δεν είναι μέσα σε κωδικό, γιατί δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός. Ναι, αυτό απαράδεκτο, ισχύει. Απαράδεκτο. Εργαζόμενος. Ειδικά γιατί μιλήσατε για ένα πρόγραμμα στο βοήθεια στο σπίτι, που ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι δεν υπήρχαν. Η τρίτη ηλικία και αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους δεν θα επιβίωναν. Είναι τόσο σημαντικό αυτό το έργο. Όμως υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που έχουν ανάγκη και δεν είναι πληρωμένοι καν. Παράγουν έργο, προσέχουν και φροντίζουν είτε παιδιά, είτε ηλικιωμένους, είτε εργαζόμενοι στο Δήμο Καβάλας και δεν έχουν πληρωθεί. Και θα τα πάρουν, λέει, όλα μαζί. Μα πώς θα ζήσουν, πώς θα βγει ο μήνας εδώ. Πληρώνεται κάποιος, περνά 15 μέρες και δεν μπορεί να
μήνα του. Δεν έχουν πληρωθεί και πάμε για τέλη Φεβρουαρίου, να το πούμε και αυτό, έτσι. Ναι, μέσα στο κλίμα αυτού του οικονομικού κλίμα της ακρίβειας, αυτής της δυσκολίας, έρχεται ο Δήμος και δίνει μια κλωτσιά σε όλες αυτές τις οικογένειες και τα νοικοκυριά. Αν είναι δυνατόν. Και τους εργαζόμενους, ειδικά του Δήμου. Εργαζόμενοι